Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Άστρα. Ελεύθερος αφήνεται ο Επαμεινώντας Κορκονέας για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια στις 6 Δεκεμβρίου του 2008, καθώς με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά, το μεικτό ορκωτό εφετείο της Λαμίας αναγνώρισε το κρίσιμο ελαφρυντικό του πρώτου σύνομου βίου στον πρώην ειδικό φρουρό. Με το συγκεκριμένο ελαφρυντικό είχαν σπάσει τον Ιούλιο του 2019 τα ισόβια για τον Κορκονέα, που βρέθηκε εκτός φυλακής έχοντας εκτίσει πάνω από 11 χρόνια φυλακή, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η επανάληψη της διαδικασίας είχε ξεκινήσει στις 11 Μαΐου και είχε διακοπεί δύο φορές με επεισοδιακό τρόπο εξαιτίας αρχικά της μη κλήτευσης της οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέξανδρου και του αιτήματος της πολιτικής αγωγής να παρίσταται στη διαδικασία. Με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά των δικαστών εφετών, αναγνωρίστηκε τελικά ο πρώτος σύνομος βίος στον πρώην ειδικό φρουρό Επαμεινώντα Κορκονέα για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Με το συγκεκριμένο ελαφρυντικό είχαν σπάσει τον Ιούλιο του 2019 τα ισόβια του Κορκονέα, που βρέθηκε εκτός φυλακής έχοντας εκτίσει πάνω από 11 χρόνια φυλακή, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ίσως και μέσα στην ημέρα, καταθέτοντας το απόσπασμα της νέας απόφασης του εφετείου. Η επανάληψη διαδικασίας είχε ξεκινήσει 11 Μαΐου και είχε διακοπεί δύο φορές, όπως είχε καταγραφεί, με προσωδιακό τρόπο εξαιτίας αρχικά της μη κλήτευσης οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέξανδρου και του αιτήματος πολιτικής αγωγής να παρίσταται στη διαδικασία. Το εφετείο Λαμίας για μία ακόμη φορά ήταν γεμάτο αστυνομικούς για τη μεταφορά του Κορκονέα από και προς τα καταστήματα κράτησης του Δομοκού. Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε διαμέρισμα επί της οδού Καστοριά στη Λάρισα, η οποία ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, πιθανότατα από λάδι σε οικιακό σκεύος. Ευτυχώς, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Ανασταλτούσε η πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισα λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, όταν δέχτηκε κλήση για φωτιά σε διαμέρισμα στην οικία της Χαραυγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε λάδι σε μάτι ηλεκτρικής κουζίνας, αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στο διαμέρισμα. Εντός σπιτιού υπήρχε μια γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν κινδύνευσε, με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο επί της οδού Καστοριάς. Δεν ξέρω πώς πήρε. Εγώ προσπάθησα να τη σβήσω μέσα. Είχε πάρει φωτιά όλο. Δεν έσβηνε. Μπήκατε μέσα. Ξεκλείδωσα τις πόρτες, μπήκα μέσα. Μαξιντάρια έριξα, κουβέρτες έριξα και δυναμώσει. Είχαν πάρει φωτιά τα ντουλάπια όλο. Ακούσαμε τσιρίγματα και κατεβήκαμε. Φώναζε, τσίριζε, ήταν μέσα. Ναι. Ήταν εκεί που είναι φωτιά. Με τσιρίγματα και λέει ο άντρας μου, φωτεινή τσιρίζει. Κατεβήκαμε και είδαμε τις φλόγες και ήταν πάνω ακόμη. Την πήραμε κάτω. Και δεν ξέρουμε. Τι έγινε. Μα θα κάνουμε κι εμείς, το σπίτι μου είναι αυτό δίπλα. Και πόλης άκουσε ο άντρας, η φωτεινούλα τσιρίζει. Και τρέξαμε. Ήτανε μέσα. Αυτό τι λέμε τώρα, αφού είσαι καλά, μην μιλάς. Για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, θα διεργείται έρευνα την πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισας. Τέλος στην αγωνία των υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2022, καθώς λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες τους. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν και τα στατιστικά στοιχεία από τις επιδόσεις των υποψηφίων, που δείχνουν σημαντική μείωση των αριστούχων σχεδόν σε όλα τα μαθήματα, μεγάλη αποτυχία σε μαθηματικά, φυσική και ιστορία, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν ο ένας στους δύο έγραψαν κάτω από τη βάση στα λατινικά. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Περίπου 100.000 μαθητές είχαν κάνει αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις και έφτασε η ώρα να μάθουν την βαθμολογία τους. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Το πρώτο κριτήριο είναι και πρέπει να είναι τα δικά τους ενδιαφέροντα. Το δεύτερο κριτήριο, φυσικά, γιατί πρέπει να υπάρξει και ένας ρεαλισμός, είναι οι επιδόσεις τους, είναι η βαθμολογία, που από ό,τι γνωρίζουμε οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν στις 28 του Ιούνιου, ημέρα Τρίτη. Αφενός λοιπόν με πρώτο κριτήριο την προσωπικότητά τους, τα ενδιαφέροντά τους, τα δικά τους θέλω, και δεύτερο κριτήριο την βαθμολογία τους. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα που φέτος γίνεται μεγαλύτερο από άλλες χρονιές,
ένας υποψήφιος μπορεί να έχει έως και 249 διαφορετικές βαθμολογίες για να διεκδικήσει μια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας. Για να υπολογιστεί η βαθμολογία των υποψηφίων για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ξεχωριστά, έχουν οριστεί συνολικά 5.611 στελεστές βαρύτητας. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για έναν γρίφο, το έχω ξαναπεί, ένα σταυρόλεξο για πολύ καλούς λίτες, μια άρτια συμπλήρωση, μια ιδανική συμπλήρωση μηχανοκτήτου δελτίου, θέλει φέτος πολύ μεγάλη προσοχή. Φυσικά υπάρχει και ένα θετικό στην υπόθεση ότι αναμένεται να πέσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτό δίνει μια αισιόδοξη νότα στα παιδιά με βάση τα όσα έχουν ακούσει, δηλαδή με βάση τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί, ανακοινωθεί ότι φέτος θα είναι περίπου 9.000 και κάτι λιγότεροι εισακταίοι. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι φέτος περισσότερο παρά ποτέ η ενημέρωση των παιδιών για τις σχολές και τους τρόπους συμπλήρωσης του μεγραφικού δελτίου είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Οι καταστάσεις με τους βαθμούς που αναρτήθηκαν σε όλα γέλ και πάλι της χώρας περιέχουν μόνο τον κώδικα κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία αναξεταζόμενο μάθημα. Την ίδια στιγμή όλοι οι υποψήφοι μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα, πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη του Μακελάρη της Μακρινίτσας στο μεικτό ορκατό δικαστήριο της Καρδίτσας παρά την αναβολή που ζήτησε η οικογένεια των θυμάτων καθώς έλειπε ο πραγματογνώμων. Συνεχίστηκε σήμερα χωρίς άλλη καθυστέρηση η δίκη του Μακελάρη της Μακρινίτσας στο μεικτό ορκατό δικαστήριο στην Καρδίτσα. Την προηγούμενη φορά η δίκη είχε αναβληθεί καθώς ο δράστης νοσούσε με κορονοϊό και ήταν αδύνατη η μεταφορά του στις δικαστικές αίθουσες. Ωστόσο, ο ίδιος ήθελε να είναι παρόν και να ακούσει όλες τις καταθέσεις των μαρτύρων και γι' αυτό το λόγο η δίκη ανεβλήθη. Σήμερα, στην κατάθεσή του, ο Μακελάρης ανέφερε ότι δεν θυμάται ότι τους σκότωσε, αλλά ότι μόνο τους έσπρωξε. Ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου πρότεινε την ενοχή του, όπως ορίζει η καταγγελία, ενώ ανέφερε ότι όλη η συμπεριφορά του επιδεικνύει την ενοχή του. Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα μετά τις αναγορεύσεις των δικηγόρων. Ικανοποιητική είναι η τουριστική κίνηση στη Σκιάθο, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Θοδωρής Τζούμας, στην κάμερα του Άστρα και του Βασίλη Μπαντίδη. Η τουριστική κίνηση στη Σκιάθο είναι στα επίπεδα του 2019. Για την τουριστική κίνηση στο νησί του Παπαδιαμάντη τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο Δήμαρχος κύριος Τζούμας, ο οποίος τόνισε ότι μετά την πανδημική κρίση το τουριστικό ρεύμα είναι μεγαλύτερο και μάλιστα φτάνει επίπεδα του 2019. Ο Ιούνιος φέτος θυμίζει Ιούλιο του 19. Γενικά η χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά από την αρχή. Ο Μάιος ήταν καλύτερος από το Μάιο του 19. Οι πρώτες πτήσεις ήταν νωρίτερα από ποτά, 23 Απριλίου από το Παρίσι, που ανοίξαμε για πρώτη φορά την τουριστική αγορά. Είναι ένα πολύ καλό καλοκαίρι για την ώρα, από ό,τι φαίνεται. Εκτός από τις προβολές που έχουμε κάνει στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία, με το μετρό του Λονδίνου, του Παρισιού, με αεροπορικές εταιρείες, υπήρχε και αυτό το ρεύμα που μετά από δύο χρόνια των τουριστών ήθελε οπωσδήποτε να κάνει τις διακοπές του. Οπότε σίγουρα αυτό αποτυπώνεται μέχρι τώρα στο νησί. Να πούμε ότι μόλις πριν μερικές μέρες αποχαιρετήσαμε μία αποστολή Τούρκων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων. Ήταν μία δράση που κάναμε σε συνεργασία με το προξενείο της χώρας μας εκεί στην Κωνσταντινούπολη και την ακόλουθο για τουριστικά θέματα την κυρία Μπάμπαλη. Από το 19 είχαμε κάνει προσπάθεια να ανοίξουμε την τουριστική αγορά με συνάντηση με τον Δήμαρχο που είχαμε κάνει της Κωνσταντινούπολης και με μία παρουσίαση που είχαμε κάνει στο Σμανόγλιο το Δεκέμβριο του 19. Τώρα είχαμε λοιπόν τον εκπρόσωπο της περιοχής της Κωνσταντινούπολης, της Τουρσάμπ. Η Τουρσάμπ είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός της Τουρκίας. Μέσα σε ένα διήμερο που φιλοξενίας να γνωρίζουμε τη φύση, τις ομορφιές της Σκιάθου, τα τοπικά προϊόντα. Τελικά είπαν ότι ήρθαν επισκέπτες, αλλά έφυγαν ως φίλοι της Σκιάθου και πρεσβευτές. Και από τέλος Αυγούστου ήδη θα ξεκινήσουν να οργανώνουν τα πρώτα ταξίδια. Τετραήμερα θα είναι αυτά, μέσω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Σκιάθου αναφέρθηκε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς παράλληλα και στο αεροδρόμιο της Σκιάθου που αποτελεί προστιθέμενη αξία. Λοιπόν, φέτος πάμε πάρα πολύ καλά με την αεροπορική σύνδεση, εκτός από την Τρανσάβια που είναι η πρώτη φορά που έχουμε πτήσει από το Παρίσι. Έχουμε τη Wizz Air για πρώτη φορά με πτήση από την Ιταλία. Την EasyJet για πρώτη φορά στο νησί με πτήση από την Ιταλία επίσης. Με όλες αυτές τις εταιρείες έχουμε κάνει συμπράξεις
με οικονομικού περιεχομένου για την προβολή του προορισμού που συνέβαλαν στο να έχουμε τις πτήσεις αυτές. Από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πιο πολλές πτήσεις από ποτέ, περίπου 15 την εβδομάδα. Οπότε είμαστε εξαιρετικά καλά σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο. Τώρα για την ακτοπολική σύνδεση, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μεγάλη βελτίωση από το πλοίο αυτό που συνδέει το Βόλο με τις Ποράδες, τη Σι-Τζετ, και βέβαια η ακτοπολική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη που πέρυσι έσωσε το καλοκαίρι του COVID, φέτος πάει εξαιρετικά καλά. Με δυσκολία βρίσκει κανείς εισιτήριο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πρέπει να σας πω. Βέβαια αυτό ήταν μια συνεργασία και μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε με τον Ζέρβα, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, και χωρίς τη συμβολή του Υπουργού Ναυτιλίας και του Υπουργού, του κ. Πλακιωτάκη, που ανέλαβε την χρηματοδότηση της σύνδεσης, δεν θα υπήρχε. Αυτό που κάνουμε τώρα και αυτό στόχο είχαμε και με τους Τούρκους είναι να καταστεί η γραμμή βιώσιμη, να μην χρειάζεται τόσο τη χρηματοδότηση και να ανακοινώνεται πιο νωρίς, κυρίως για τους επισκέπτες από το εξωτερικό. Για την τουριστική κίνηση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στο νησί του Παπαδιαμάντη, μίλησαν και οι επαγγελματίες του τουρισμού, δηλώνοντας πως είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ικανοποιημένοι εμφανίζονται στην τηλεοπτική κάμερα οι ξενοδόχοι της Σκιάδου με το τουριστικό ρεύμα το οποίο καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα στην κάμερα του Άστρα μίλησε ο πρόεδρος των ξενοδόχων στο νησί, κ. Ευσταθίου, ο οποίος τόνισε ότι τα πρώτα δείγματα είναι ότι φέτος η χρονιά σας να πάει καλύτερα και από το 2019, δηλαδή την εποχή πριν την πανδημική κρίση. Την τιμητική τους έχουν οι επισκέπτες από το εξωτερικό και κυρίως οι Βρετανοί. Κοιτάξτε, τα νούμερα αυτή τη στιγμή που έχουμε στα χέρια μας, όχι μόνο τα νούμερα, αλλά και η εμπειρία του Μάη και του Ιούνιου του φετινού, καταδεικνύουν ότι αυτοί οι δύο μήνες είναι, νομίζω, όχι στα επίπεδα του 19, είναι καλύτεροι από τα επίπεδα του 19. Με την παρατήρηση ότι την διαφορά, τη μεγάλη διαφορά, την έχουν κάνει οι Άγγλοι, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων από ό,τι είχαν την περίοδο του 19 τους αντίστοιχους μήνες. Φαίνεται, διαφαίνεται μια εξαιρετική χρονιά από πλευράς αφίξεων. Δεν μπορώ να προσδιορίσω όμως ποια θα είναι τα αποτελέσματα τα οικονομικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι το ύψος, η αύξηση του κόστους των καυσίμων, η αύξηση του κόστους ενέργειας, η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και πάρα πολλών προϊόντων έχει διαφοροποιήσει πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος. Και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα. Ότι έχουμε δουλειά, ότι είμαστε γεμάτοι, ότι προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε αυτή τη στιγμή μεγάλο αριθμό πελατών και επισκεπτών μας, αυτό είναι γεγονός. Είναι μια πολύ καλή χρονιά από άποψη αφίξεων, το ξανατονίζω. Θεωρώ ότι θα περάσουμε τα επίπεδα του 19 με το ερωτηματικό αυτό του οικονομικού αποτελέσματος στο τέλος της μέρας. Κυριαρχούν οι Άγγλοι, αλλά μετά το τέλος Μάιο ανέβηκε πάρα πολύ η σκανδιναβική αγορά από όλες τις χώρες της Σκανδιναβίας. Τελευταία έχει ξεκινήσει και η ιταλική αγορά να δυναμώνει. Είναι οι τρεις κυρίαρχες αγορές για το νησί, με προεξάχοντες, όπως σας είπα, τους Άγγλους. Έχουμε Γερμανούς, έχουμε από όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης. Φέτος δεν υπάρχουν πτήσεις από το Ισραήλ. Όχι κυρίως διότι δεν υπήρχε demand, δεν υπήρχε ζήτηση για το νησί, απλώς λόγω προβλημάτων των αεροδρομίων εκεί και με τα σλότ των αεροπορικών εταιρεών, δεν έχουμε πτήσεις από το Ισραήλ. Έχουμε από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, σχεδόν από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Προσπαθούμε για άνοιγμα καινούριων αγορών πάντα να είμαστε μέσα στο παιχνίδι, σε συνεργασία με το Δήμο, κυρίως με το Δήμο αλλά και με την περιφέρεια. Και ευελπιστούμε ότι το μέλλον θα είναι αρκετά καλό για τον τουρισμό των Σποράδων και γενικότερα της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να καινοτομήσουμε στα προϊόντα τα οποία στο τουριστικό προϊόν. Όλος ο ξενοδοχειακός χώρος, και σαν ξενοδόχος ομιλώ, αλλά και σαν κύριος εκφραστής του εισερχόμενου τουρισμού στις περιοχές που σας ανέφερα, πολεμάμε να έχουμε καλυτέρευση των υπηρεσιών μας, παρόλο τις εντύξεις συνθήκες που συναντάμε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ικανοποιημένους πελάτες, γιατί φέτος παρατηρούμε και το κακό φαινόμενο λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων και της έλλειψης προσωπικού στα αεροδρόμια αναχώρησης των πελατών, δηλαδή και στα αγγλικά αεροδρόμια και στα αεροδρόμια της Γερμανίας και της Ολλανδίας και όλων των χωρών. Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις από εκεί, με αποτέλεσμα ο πελάτης να έρχεται με κακό μουντ εδώ, με κακή διάθεση. Εμείς είμαστε εδώ και προσπαθούμε να τον κάνουμε χαρούμενο για να φύγει χαρούμενος παίρνοντας αναμνήσεις θετικές από εδώ. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους, σε πανελλαδικό επίπεδο το καλοκαίρι αλλά και το φθινόπωρο αναμένεται να αποδώσουν θετικό πρόσημο, με δεδομένο ότι αρκετοί Έλληνες και ξένοι κάνουν τις διακοπές τους ημερολογιακά μετά το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, ίσως και ακόμη πιο μακριά, λόγω του καλού καιρού στην Ελλάδα.
στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης και βελτίωσης του νησιού της Κιάθου ως τουριστικού προορισμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Κιάθου έχουν προγραμματίσει πληθώρα έργων με βασικά σημεία την αντιπλημμυρική θωράκιση, τις παιδικές χαρές, το γήπεδο της Κιάθου αλλά και τα έργα οδοποιίας. Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε μιλώντας στην κάμερα του Άστρα ο Δήμαρχος του νησιού κ. Τζούμας, συμπεριλαμβανομένων και των αντιπλημμυρικών. Τα έργα που δεν σταματήσαν λόγω τουριστικής περιόδου είναι αυτά τα αναστηλωτικά, στο μεσονικό οικισμό στο κάστρο και στα δύο μοναστήρια, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Από το Δήμο είχαμε υλοποιήσει τις μελέτες και μετά, σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού, προχωράνε τα έργα. Εδώ πρέπει να πω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη, τον κ. Αγοραστό και την Αντιπεριφερειάρχη, την κ. Κολυνδρίνη, για την εξαιρετική συνεργασία μου, να με έχει ξεπεράσει. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα και τομέα στον οποίο να μην έχουν επιληφθεί και να μην έχει δρομολογηθεί ένα έργο. Τα υπόλοιπα τώρα που έχουν σταματήσει λόγω της τουριστικής κίνησης είναι τα εξής. Το έργο της αποχέτευσης και της σύντρευσης, που είναι πάλι μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Το έργο των πεζοδρομίων, που είναι έργο της περιφέρειας. Το έργο του επαρχιακού 1,5 εκατομμύριου που θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο με ένα κόμβο στην Ακρόπολη. Επίσης, έχουμε σε εξέλιξη τις τρεις παιδικές χαρές. Είναι ένα έργο με χρηματοδότηση από το Φιλόδημο και το Πράσινο Ταμείο που το κάνουμε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, την αναπτυξιακή που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε λίγο θα ξεκινήσει και το έργο στο γήπεδο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου, 700.000 ευρώ και αυτό από το Δήμο Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από το Φιλόδημο. Και από τον ερχόμενο χρόνο είναι να ξεκινήσουμε ένα μεγάλο έργο οδοποιίας 2.700.000 ευρώ από τον Τρίτη, συγγνώμη, που έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και ένα έργο οδοποιίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 1 εκατομμύριο ευρώ. Εξήρε το επίπεδο της συνεργασίας με την περιφέρεια Θεσσαλίας τόσο τον κύριο Αγοραστό όσο και την κυρία Κολυνδρίνη. Δεν υπήρξε πρόβλημα τον τελευταίο χειμώνα γιατί ολοκληρώθηκε μόλις την άνοιξη το μεγάλο έργο της περιφέρειας στο 2,5 εκατομμύριο ευρώ της αντιπλημμυρικής προστασίας στις 4 περιοχές. Εκκρεμεί μία περιοχή στις Αχλαδιές, ήταν στις Κουναριές, στον Τρούλο και στην Αγία Παρασκευή. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε, 2,5 εκατομμύρια. Τώρα θα μπούμε στη δεύτερη φάση. Yeah. Αυτά λειτουργήσαν στα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου χρόνου και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα σε όλες αυτές τις περιοχές που κυρίως το καλοκαίρι πλημμυρίζονται από επισκέπτες. Ναι. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Κιάθου, παρά τη δυσκολία της εποχής, υλοποιούνται έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών. Στη Σκιάθο βρέθηκε και ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Να δούμε το ρεπορτάζ του Βασίλη Μπαντίδη που ακολουθεί. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού βρέθηκε στη Σκιάθο και συγκεκριμένα σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση στο Μπούρτζι, όπου από κοινού με τον Δήμαρχο της Σκιάθου, κ. Τζούμα, αναφέρθηκαν στα ζητήματα του τουρισμού και επισήμαναν χαρακτηριστικά. Σήμερα έχουμε επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον, να το πούμε και αυτό. Έχουμε τη δεύτερη συνάντηση στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, που ήταν μια συνεργασία που έγινε για πρώτη φορά σε επίπεδο Δήμου στη χώρα μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη δεύτερη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι είναι τα γραφεία του ΟΤΟ στο εξωτερικό, στον Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Ρουμανία και στο Ισραήλ. Είναι εκπρόσωποι αεροπορικών εταιριών όπως η Aegean, Sky Express, η Jet2, η Transavia, EasyJet, η Wizzair. Είναι τουριστικά γραφεία του εξωτερικού όπως η Aerotravel. Βέβαια, φορείς του τουρισμού του νησιού, εκπρόσωποι ξενοδοχείων, εκπρόσωποι των φορέων της Ένωσης Ξενοδόχων. Από την πρώτη συνάντηση που έγινε πριν από περίπου 2 μήνες, τον Απρίλιο, έχουν γίνει συνεντεύξεις όλων αυτών των εκπροσώπων. Έχουν κάνει μια έρευνα τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την έξοδο εν μαρτυρία που έχει ο προορισμός μέσα από πλατφόρμες όπως το TripAdvisor ή Google. Και σήμερα θα μας παρουσιάσουν τα πρώτα αποτελέσματα, που είναι πολύ σημαντικά. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση του Σεπτέμβριου, που θα γίνει μια έρευνα στην τοπική κοινωνία, τη γνώμη της για την τουριστική πορεία του νησιού. Και όλο αυτό θα καταλήξει σε ένα συμπέρασμα με το οποίο θα έχουμε μια συνεχή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για το πώς θα συνεχίσουμε με ένα στρατηγικό σχεδιασμό να πάμε τον προορισμό εκεί που θέλουμε όλοι. Μαζί. Θα το συναποφασίσουμε δηλαδή αυτό. Θα παρουσιάσουμε τις συμβουλές για το marketing που έχουμε δημιουργήσει για τον Δήμο της Κιάθου και επίσης ένα action plan, ένα σχέδιο δράσης για τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν είναι απλά πώς θα προσελκυθεί τουριστικό ρεύμα, είναι πώς θα στρατηγικά η Κιάθος από εδώ και πέρα θα αναπτύξει τον τουρισμό της και τις αγορές της, ούτως ώστε να έχει ένα πολύ καλό μείγμα, να είναι πιο ανθεκτική στις κρίσεις και να μπορέσει να μεταβεί στην επόμενη εποχή, στη μετά-COVID, με όλα τα εφόδια που χρειάζεται. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι τα πιο σημαντικά από όλα αυτά που προτείνουμε. Ένα είναι η δημιουργία ενός μια στρατηγικής marketing, η οποία θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν. Και το δεύτερο είναι η δημιουργία πρωτογενούς έρευνας, γιατί έχουμε λήψη στοιχείων για τον πολύ σημαντικό τουρισμό της Κιάθου. Ότι η συνεργασία συνεχίζεται και ότι η Κιάθος είναι ο πρώτος ελληνικός δήμος που συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για την ανάπτυξη του τουρισμού. Το νησί του Παπαδιαμάντη πάντως και φέτος αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης τόσο για Ελλήνες όσο και ξένους τουρίστες. Για την ακρίβεια και τις αυξήσεις που έχουν απορροφηθεί από τους επαγγελματίες το τελευταίο διάστημα, μίλησε ο Δήμαρχος Κιάθου, ο κ. Θοδωρής Τζούμας, αλλά και ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού, ο κ. Αλέκος Ευσταθίου.
περίοδος ανατιμήσεων και οικονομικής δυσκολίας για όλους τους Έλληνες και αυτό δεν αφήνει ανέπαφη και τη Σκιάθο. Μπορεί το τουριστικό ρεύμα φέτος να είναι μεγάλο, ωστόσο και ο δήμαρχος του νησιού από κοινού με επαγγελματίες αναφέρθηκαν στη δυσκολία που διαμορφώνεται αλλά και στην επικοινωνία που υπάρχει με το κεντρικό κράτος ώστε να δοθούν λύσεις σχετικά με τις ανατιμήσεις και το υψηλό κόστος στα καύσιμα. Με υψηλές θερμοκρασίες, η Σκιάθος και φέτος αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλεξης για Έλληνες αλλά και ξένους επισκέπτες. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για το χώρο του τουρισμού και οι εκπρόσωποι του τουρισμού κάνουν λόγο ότι πρόκειται να είναι ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Αρκετοί ξένοι αλλά και Έλληνες βρίσκονται ήδη στο νησί του Παπαδιαμάντη, αν και ημερολογιακά δεν είμαστε ακόμη στην καρδιά του καλοκαιριού και απολαμβάνουν τα εκπληκτικά τοπία καθώς και τις πανέμορφες παραλίες. Έχετε πολλά χρόνια στην αγορά εδώ στη Σκιάθο, 43. 43 χρόνια. Ναι, ναι. Βλέπουμε πολλή κίνηση και οι ξενοδόχοι μας είπαν ότι το καλοκαίρι φέτος θα είναι πολύ καλό. Πολύ καλύτερο και από το 19. Ναι. Θα ξεπεράσουμε. Θα ξεπεράσουμε την κρίση, την πανδημική που μας έκλεισε μέσα. Πάνω αυτά, τελειώσανε. Αλλά έχουμε ανατιμήσει και ακρίβεια, τι λέτε. Τι να κάνουμε τώρα, το κράτος να τα δει αυτά. Αν είχατε το Μητσοτάκι μπροστά σας, τι θα του λέγατε. Να προσέχει λίγο τη φτώχεια. Πολύ καλύτερα από τις περσινή και προπέρσινη σεζόν λόγω καραντίνας. Αναμένεται κόσμος. Μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά όλο το νησί από ό,τι ακούγεται. Το παγωτό πάνω η τιμή όμως λόγω ανατιμήσεων. Ναι. Όλα τα προϊόντα, όχι μόνο το παγωτό, έχουν πάρει όλα αύξηση λόγω και των αυξήσεων στις επιχειρήσεις. Πιστεύετε γιατί αυτό θα φέρει πιο δύσκολα τους επόμενους μήνες για ανατιμήσεις? Ο κόσμος μέχρι στιγμής έχει έρθει θερμός. Δηλαδή και αυτοί που έχουν έρθει, που ήταν μπουκωμένοι τα τελευταία δύο χρόνια, δεν βλέπω μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Να σας πω, και ενώ φαίνεται ότι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι, όπως είπατε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται στο τέλος του καλοκαιριού δεν θα αποτυπωθεί αυτό στις πράξεις. Καταρχάς, οι επιχειρηματίες έχουν απορροφήσει αυτή την αύξηση, γιατί από αρχές του χρόνου και μέχρι το Μάρτιο που ξεκίνησε η κρίση με την αύξηση των τιμών, είχαν ήδη κλείσει τα πακέτα, τις συμφωνίες ή οι πλατφόρμες με τις οποίες γίνονται οι κρατήσεις στα τουριστικά πρακτορία. Αυτά δεν μπορούσαν να αναθεωρηθούν. Είχαν γίνει ήδη κρατήσεις, οπότε αυτή τη στιγμή το έχει απορροφήσει δυστυχώς το επιχειρήν του νησιού. Και πρέπει να προβλεφθεί από την πολιτεία, να προβλεφθούν μέτρα, ειδικά εδώ που και η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι στα ύψη πια, πρέπει να προβλεφθούν τρόποι να υπάρχει μια ανακούφιση, όπως έγινε και στο COVID, με διάφορους τρόπους και πακέτα. Έτσι πρέπει και τώρα, γιατί έχουμε πίσω μας τρία χρόνια δύσκολα. Το 19 επίσης ήταν δύσκολο για μας, γιατί είχε πτωχεύσει το Μασκού και άφησε πάρα πολλές επιχειρήσεις με εκκρεμότητες. Το 20 και το 21 για τους γνωστούς λόγους. Οπότε φέτος, αν τελικά πάει δύσκολα και λόγω των ανατιμήσεων, που έτσι φαίνεται να είναι, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις από την κεντρική πολιτεία. Μετά πάντως το καλοκαίρι, το φθινόπωρο αναμένεται να είναι δύσκολο, κυρίως ό,τι αφορά στο θέμα της ενέργειας. Το Σποράδε Σταρ είναι το νέο καράβι που συνδέει το Βόλο με τα νησιά της Μαγνησίας και αποτελεί μια ανανεωμένη και πλήρως αναβαθμισμένη εμπειρία στην ακτοπλοεία που είχαν έως τώρα συνηθίσει οι Σποράδες. Το νέο πλοίο Σποράδε Σταρ ήρθε για να κάνει τη διαφορά στα δρομολόγια που εξυπηρετούν κόσμο από Βόλο προς Σποράδες και το αντίστροφο. Με εντυπωσιακούς χώρους αλλά και ανέσεις για πολύ κόσμο, μικρούς και μεγάλους. Το νέο πλοίο θα να κάνει τη διαφορά στην εξυπηρέτηση των βολιωτών αλλά και των τουριστών που καταφθάνουν στο λιμάνι του Βόλου από άλλες πόλεις. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα βρέθηκε εντός του πλοίου που κατέγραψε τους μοναδικούς του χώρους, καθώς επίσης και το καθημερινό πρόγραμμα του πληρώματος.
Το δρομολόγιο για σήμερα Τρίτη αναχώρησε πάντως το πρωί στις 9 παρατέταρτο για σκάφος Κόπελο Αλόνισο και μάλιστα έφτασε πολύ πιο γρήγορα στο νησί του Παπαδιαμάντη. Καταπληκτικές οι εικόνες που μας έστειλε σήμερα από τη Σκιάθο η κάμερα του Άστρα και ο καλός ρεπόρτερ του σταθμού ο Βασίλης Μπαντίδης. Σήμερα τον ζηλεύουμε όλοι. Καταπληκτικά ρεπορτάζ και πολύ όμορφες εικόνες μας βάζουν στο κλίμα του καλοκαιριού. Και εμείς τώρα να επιστρέψουμε στα πρώτα θέματα του δελτίου μας. Όπως είπαμε και στην αρχή, η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων πήρε τέλος το μεσημέρι λίγο πριν τη μία, όταν ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας τα αποτελέσματα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Κωνσταντίνο Νάνο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μαγνησίας, για να μας κάνει τις πρώτες εκτιμήσεις. Καλησπέρα, κύριε Νάνο. Ποια είναι η πρώτη εικόνα για τα αποτελέσματα των πανελληνίων? Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, σήμερα η αγωνία πολλών μαθητών έλαβε τέλος. Σήμερα έχουμε το πρώτο στάδιο ουσιαστικά της προσπάθειας των μαθητών, όπου είναι οι επιδόσεις των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κοιτάξτε, συγκριτικά με τη χρονιά, με την περσινή χρονιά, έχουμε μία πτώση της τάξης του 2-3% όσο αφορά τις επιδόσεις των μαθητών που είναι κάτω από τη βάση. Και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό γεγονός από την άποψη ότι αυτοί οι μαθητές, σκεφτείτε, ήταν η πρώτη φορά που δώσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Μην ξεχνάμε ότι εντός εισαγωγικών είναι τα παιδιά του COVID, διότι ούτε στην πρώτη ούτε στη δευτέρα λυκείου δώσαν εξετάσεις. Και αυτό από μόνο του αποτελεί μία είδηση, διότι οι δυσκολίες που συναντήσαμε ήταν τεράστιες. Είναι αυτό που λέμε δεν, οι ενδοσχολικές εξετάσεις δεν έδωσαν. Ακριβώς, αυτές, ναι, τις δεν εξετάσεις. Δώσανε προαγωγικές εξετάσεις. Τις προαγωγικές που είναι μια προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε έτσι. Σίγουρα είναι μια πρώτη δοκιμασία. Είστε ικανοποιημένος από την επίδοση των δικών σας μαθητών? Προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τις επιδόσεις των μαθητών μου και ιδιαίτερα είμαι πολύ χαρούμενος με μία μαθήτρια που κάναμε διαδικτυακά 3 χρόνια τώρα. Πρόκειται για την Θένια Ιωσηφίδου, η οποία ήταν στην Αλόνισο και 3 χρόνια τώρα κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα με όλες τις δυσκολίες που τυχαίνει να υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας. Και παρόλα αυτά η κοπέλα της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, διότι αρίστευσε, πέτυχε βαθμούς πάρα πολύ καλούς στη φυσική 19,5, στη χημεία επίσης 18,5 και της αξίζουν πολλά μπράβο. Όπως επίσης αξίζουν πολλά μπράβο και σε όλα τα παιδιά που έχουν κάνει την προσπάθεια, την πραγματική προσπάθεια, ανεξάρτητα και από το αποτέλεσμα. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι αυτή η περίοδος δεν είναι περίοδος για κλάματα, όπως λέμε εμείς οι καθηγητές, διότι προς το παρόν έχουν βγει μόνο οι βαθμοί των μαθητών. Έτσι. Οπότε κυρίως θα θέλουμε να δούμε αρχές Αυγούστου που θα βγουν οι βάσεις, όπου εκεί θα καταλάβουμε τι θα συμβεί. Τώρα, όπως είπατε κι εσείς, σειρά παίρνει τώρα η αγωνία για το πού θα φτάσουν φέτος οι βάσεις, ο υπολογισμός των μορίων και ο υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας. Εκτιμάτε πώς θα ανέβουν οι βάσεις? Κοιτάξτε, όπως μας είπε και ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, τον οποίον είχαμε καλέσει πριν μια εβδομάδα περίπου για την εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Φέτος η εκτίμηση των βάσεων είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και καλό θα ήταν να μην γίνει, διότι οι βάσεις των σχολών από πέρσι έχουν αλλάξει, διότι έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού με τον οποίο γίνεται. Άρα η βάση της σχολής θα πρέπει να μην καθορίσει τις επιλογές των υποψηφίων, καθώς οι βάσεις υπόκεινται τόσο σε άνοδο όπως γνωρίζουμε, αλλά τόσο και σε κάθοδο. Θα πρέπει να είναι καθοριστικός παράγοντας οι προσωπικές κλίσεις που έχουν και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η βάση άρα της προηγούμενης χρονιάς οφείλει να είναι ένα σημείο αναφοράς και όχι ένα σημείο λήψης αποφάσεων. Το σημείο, πιστεύω για μένα, λήψης αποφάσεων θα πρέπει να είναι, όπως είπα πριν, οι κλίσεις που έχουν τα παιδιά, καθώς επίσης θα πρέπει να διαβάσουν και το πρόγραμμα σπουδών που έχει κάθε σχολή,
Και το σημαντικότερο, να μην επικεντρωθούν τόσο στη φήμη μιας σχολής. Κάθε χρόνο λέμε ότι οι μαθητές επιλέγουν τις περιζήτητες σχολές, ιατρική, πολυτεχνία και τα σχετικά. Αλλά κάθε χρόνο βγαίνουν και νέες σχολές, οι οποίες εξασφαλίζουν ευκολότερη επαγγελματική αποκατάσταση και θα πρέπει να το κάνουμε κατάλληλο, να το ψάξουν αρκετά οι μαθητές και γιατί όχι και με τη βοήθεια ενός σύμβουλου επαγγελματικού προσανατολισμού. Και μια φιλική συμβουλή, θα πρέπει τα παιδιά να μην διαλέγουν τόσο σχολή, κριτήριο σχολής όσον αφορά την πόλη. Καταλαβαίνουμε ότι η επιλογή της πόλης είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό οικονομικό κριτήριο, διότι το παιδί και οι γονείς θα πρέπει να σπαταλήσουν ένα μεγάλο ποσό. Αλλά όσον αφορά την πόλη, το παιδί θα μείνει εκεί πέρα 4 χρόνια και μετά στην πορεία θα ακολουθήσει την επαγγελματική του αδιαδρομία. Για κάποιους πραγματικά είναι κριτήριο έτσι οικονομικό η επιλογή της πόλης, για κάποιους άλλους είναι και η καλύτερη φοιτητική ζωή που μπορούν να κάνουν. Δηλαδή βλέπουμε και έτσι και μαθητές που επιλέγουν τις μεγάλες πόλεις γιατί σκέφτονται με το μυαλό τους ότι εκεί θα κάνουν έτσι πιο έντονη, πιο ωραία φοιτητική ζωή. Τώρα, να αναφερθούμε στο πρωτόκολλο για το πώς, αν και το γνωρίζουν σίγουρα οι υποψήφοι, αλλά αναφερθούμε και εμείς με το πώς μπορούν να δουν τις βαθμολογίες. Κοιτάξτε, οι βαθμολογίες έχουν αναρτηθεί ήδη από το Υπουργείο και όσοι είχαν δώσει τα στοιχεία τους έχουν σταλεί με προσωπικό μήνυμα στο κινητό τους. Τώρα, όσον αφορά τον υπολογισμό των βάσεων, υπάρχουν πάρα πολλά site τα οποία εκεί βέβαια θα πρέπει να δοθούν μια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί οι συντελεστές από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα πρέπει να έχουν λίγο υπομονή ακόμα, καθώς επίσης ούτε έχει ανοίξει και το μηχανογραφικό δελτίο για να δηλώσουν τις σχολές τους. Οπότε, σε πρώτη φάση, θα έλεγα τα παιδιά θα πρέπει να κοιτάξουν τις σχολές που υπάρχουν στα επιστημονικά τους παιδεία και να διαβάσουν λίγο πιο προσεκτικά το πρόγραμμα σπουδών σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Μάλιστα, τώρα για όσους δεν μπόρεσαν να παραστούν στη μεγάλη εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού που πραγματοποιήσατε στις 20 του Ιούνιου, νομίζω ήταν Δευτέρα, πριν από λίγες μέρες, είπατε ότι είχε μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Για όσους δεν μπόρεσαν να είναι εκεί, θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι τα κλειδιά για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ακριβώς. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, όπως σας είπα και πριν, αναφέρθηκε κυρίως στη φήμη, τη λεγόμενη φήμη της σχολής που είπαμε. Δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει να εξετάσουν και τις καινούργιες σχολές που έχουν βγει. Και το πιο σημαντικό, οι καινούργιες που έχουν βγει, να εξετάσουν αν όντως έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο είναι το κριτήριο της πόλης, όπως είπαμε. Πέρα από το οικονομικό κριτήριο που υπάρχει για τους γονείς, να μην κοιτάξουν τόσο, όπως είπαμε, αν είναι καλή φοιτητική ζωή, διότι πάνω σε αυτά τα 4-5 χρόνια θα κληθούν να εξειδικευτούν στο επάγγελμα που θα κάνουν και να πάρουν τις βασικές γνώσεις. Και κυρίως μας είπε να μην δηλώσουν σχολές με βάση τις επιθυμίες των άλλων, γιατί αποτελεί ίδιον της ελληνικής οικογένειας να επιτυγχάνει τους στόχους μέσα από τα επιτεύγματα των παιδιών τους. Θα πρέπει ουσιαστικά τα παιδιά να δηλώσουν οι σχολές που να είναι δικιά τους επιθυμία η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Μάλιστα. Κύριε Νάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Άστρα και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Συγχαρητήρια και στους μαθητές σας και σε όλα τα παιδιά και στους επιτυχόντες αλλά και σε όσους προσπάθησαν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω και εγώ πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και αναμονή για τις βάσεις τον Αύγουστο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Το Βόλο επισκέφθηκε σήμερα κλιμάκιο του Πασόκ Κινάλ με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Σημητροπούλου, όπου έκαναν αυτοψία στις εμπορικές αγορές του Βόλου, μιλώντας για την ακρίβεια.
Στο Βόλο βρέθηκαν σήμερα η αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Αναστασία Σημητροπούλου και το μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου Δημήτρη Οικονόμου. Οι δυο του μαζί με τα τοπικά στελέχη, αφού πραγματοποίησαν ενημερωτική δράση για την ακρίβεια, επισκεπτόμενοι κεντρικέ εμπορικέ αρτηρίε αλλά και λαϊκέ αγορέ, στι 2 παρατέταρτο έδωσαν συνέντευξη τύπου στα γραφεία τη Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησία στο κέντρο του Βόλου. Η κυρία Σημητροπούλου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα προβλήματα που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες και δεν είναι άλλα από την ακρίβεια και την αύξηση των λογαριασμών. Και επίσης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι δυνατόν να προσπαθούν με τακτικισμό να μεταθέτουν την ευθύνη της πιθανής προκήρυξης εκλογών στην αντιπολίτευση. Διότι όσον αφορά το ΠΑΣΟ, η σωστή και υπεύθυνη αντιπολίτευση είναι να ελέγχει την κυβέρνηση και να προσπαθεί και να ασχολείται ενεργά με τα πραγματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Και ποια είναι αυτά? Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, με όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν ως λεγόμενα, αλλά και με αυτά που βιώνουμε όλοι, την ενδιαφέρει πώς θα πληρώσει το ηλεκτρικό της ρεύμα. Την ενδιαφέρει πώς θα βγάλει το μήνα της. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, πώς θα μπορέσουν επί της ουσίας να επιβιώσουν. Επομένως, εμείς ούτως ή άλλως από την αρχή της εκλογικής διαδικασίας το Δεκέμβριο με την ανάδειξη του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη έως και σήμερα είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση προκειμένου να δομήσουμε τα οργανωτικά και μαζί με τον κόσμο να, με τον διάλογο και με την συμπερίληψη να φτιάξουμε και να καταρτήσουμε τις προτάσεις μας. Από όλη λοιπόν αυτή τη διαδικασία, όλους αυτούς τους μήνες, έχουμε πραγματικά διαπιστώσει στην πράξη ότι πλέον η κοινωνία εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Με τη σειρά του, ο κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε στο ζήτημα των προώρων εκλογών που αποτελεί ζήτημα καθημερινής συζήτησης στα πολιτικά δρόμενα. Διαβάζω ότι πάμε σε προώρες εκλογές. Σαν να λύσει κάποιο πρόβλημα αυτή η φημολογία που στην πραγματικότητα εντείνει το πρόβλημα. Και εντείνει το πρόβλημα διότι και παγώνει αγορά και δημιουργεί απροσδιοριστή ασάφεια για το περιβάλλον το οποίο θα δημιουργούμε σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Και το κυριότερο δεν είχαμε δει σε ένα θέμα τι θα λύσουν οι εκλογές, οι πρώτες εκλογές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μας το έχει λύσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίες ζητάνε από το Δεκέμβρη εκλογές, έτσι όπως τους έφεραν την Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία το 19, τώρα σαν να επίγονται για να τους ξανακάνουν πρώτο κόμμα. Πραγματικά είναι απορία άξιο. Όλοι συζητάνε για εκλογές, δεν συζητάνε κανέναν για τα προβλήματα. Εγώ, αλλά και εγώ, όλα τα κλιμάκια τα οποία κυκλοφορούμε στον δρόμο, δεν υπάρχει ένας πολίτης ο οποίος να λέει: παιδιά, μακάρι να γίνουν εκλογές, να σωθούμε. Διότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορούμε να βγούμε από το τέλμα. Και η όλη συζήτηση η οποία γίνεται, γίνεται μόνο και μόνο για να διασφαλίσει ακόμα, να διασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία ακόμα 4 χρόνια στην καρέκλα. Σαν να είναι απολύτως ανεξάρτητο η δικιά τους διάθεση για εξουσία από τα προβλήματα και τις λύσεις οι οποίες καλούνται να δώσουν και την εκπροσώπηση του ελληνικού λαού που υποτίθεται ότι θέλουν να ηγηθούν και να εκπροσωπήσουν. Αύριο Τετάρτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την αγροτική συνδιάσκεψη του κινήματος για τον αγροτικό τομέα παραγωγής, θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου αναμένεται να μιλήσει στις 6 το απόγευμα στον Τιβάνι Παλάς. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό του Νοτίου Πηλίου με πρωταγωνιστή τον ιερέα του χωριού, ο οποίος αφού έσπασε ότι βρήκε στο σπίτι του, στο τέλος ξέσπασε όλη τη βία του πάνω στο σώμα της πρεσβυτέρας. Η γυναίκα, μην αντέχοντας άλλο την κατεπανάληψη βία και ξυλοδαρμό, κάλεσε την αστυνομία σε βάρος του ιερέα, σχηματιστική δικογραφία και αρχικά παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Τελικά, ο 57χρονος ιερέας και η πρεσβυτέρα αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους εξοδικαστικά. Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου παρουσιάστηκε χθες ο 57χρονος ιερέας από περιοχή του Πηλίου, που κατηγορείται πως την περασμένη Παρασκευή επιτέθηκε στην πρεσβυτέρα, χτυπώντας τη στο κεφάλι και στο πρόσωπο και σπάζοντας αντικείμενα στην κουζίνα. Ο ιερέας και η παπαδιά αποφάσισαν να επιλύσουν τις διαφορές τους εξοδικαστικά. Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε από το δικαστήριο εκ μέρους του κατηγορούμενου ποινική διαμεσολάβηση και το αίτημα έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο. Παρά τα αναφερόμενα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας, η παθούσα είπε πως δεν θέλει ο ιερέας να τιμωρηθεί και ζήτησε να γυρίσει στο σπίτι.
Το αυτόφορο Τριμελές Πλημμυλοδικείο Βόλου έκανε αποδεκτό το αίτημα και στις 4 Ιουλίου το ζευγάρι θα παρουσιαστεί εκ νέου στο δικαστήριο, έχοντας στα χέρια του το πρακτικό για την ποινική διαμεσολάβηση, προκειμένου να αρχιευθετηθεί η δίωξη κατά του ιερέα. Υπενθυμίζεται πως οι διαφορές του ζευγαριού έφτασαν στη δικαιοσύνη την περασμένη Παρασκευή, όταν η πρεσβυτέρα, φοβούμενη για τα χειρότερα, αναγκάστηκε να καλέσει σε βοήθεια την αστυνομία. Ο παπάς έσπαγε τα πάντα στην κουζίνα, ενώ φέρεται να επιτέθηκε και στη σύζυγό του, χτυπώντας τη στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Να μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 29χρονος Τσαντάκιας, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε προκαλέσει αναστάτωση στις εγκαταστάσεις του παλιού ΟΑΕΔ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου, ο 29χρονος Βολιώτης, που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη μετά από μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε στις πρώην σχολές του ΟΑΕΔ. Ο κατηγορούμενος, αφού έκλειψε την τηλεόραση της θείας του, εισέβαλε στις σχολές του ΟΑΕΔ και έσαιρνε στο πάτωμα την υπάλληλο, προσπαθώντας να της κλέψει την τσάντα, οδηγήθηκε τελικά χθες συνοδεία αστυνομικών στον ανακριτή Βόλου για να απολογηθεί για τις πράξεις του. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να απολογηθεί, καθώς φαινόταν να μην έχει επαφή με το περιβάλλον. Ο συνήγορός του επισήμανε πως έχει εξάρτηση από τα ναρκωτικά και χρήση παρακολούθησης και ψυχοθεραπευτικού προγράμματος. Με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αποφασίστηκε πως θα πρέπει να παρακολουθήσει κλειστό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ και να του απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Ο 29χρονος θα μπει στο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του μηνός, οπότε θα αποφασιστεί και σε ποια πόλη θα το παρακολουθήσει. Η εισαγγελία Βόλου έχει ασκήσει σε βάρος του νεαρού ποινική δίωξη σε βαθμού κακουργήματος για ληστρική κλοπή, κλοπή κατά εξακολούθηση, σωματική βλάβη από πρόθεση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Με τη συμμετοχή 1.700 παιδιών ξεκίνησε η κατασκήνωση στην πόλη της Λάρισας με πολλές δράσεις για τους μικρούς μαθητές. Ξεκίνησε το επιτυχημένο πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων κατασκήνωση στην πόλη με τη συμμετοχή 1.700 παιδιών ηλικίας 5 έως 12 χρόνων. Κατασκήνωση στην πόλη δηλαδή θα είστε με τους φίλους σας 3 εβδομάδες και θα παίζετε πολύ προσεκτικά και ωραία και θα βλέπετε πράγματα καινούργια και θα μαθαίνετε πολλά. Ναι, από το να κάθεστε σπίτι και να βαριέστε, από το να κάθεστε σπίτι και να τσακώνεστε με τα αδέρφια σας ή δεν το κάνετε. Έτσι, ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Καλύτερα εδώ με τους φίλους σας. Δεν τσακώνεστε με τους φίλους σας, τσακώνεστε. Καμιά φορά, ε. Καμιά φορά, εντάξει. Ούτε αυτή τη φορά όμως, καθόλου, έτσι. Εδώ μόνο παίζουμε καλά. Το καινοτόμο πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων είναι σχεδιασμένο από έμπειρους παιδαγωγούς της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου με πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες, επιθυμίες και ηλικίες των παιδιών που συμμετέχουν. Όλες αυτές οι ώρες που τώρα πια δεν θα έχουν διάβασμα αλλά θα έχουν παιχνίδι με έναν τρόπο, να τις περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να πω στους γονείς που μας παρακολουθούν ένα-δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Δήμο για μια ακόμα φορά. Γιατί 1.700 παιδιά και πλέον θα φτάσουν 2.000 παιδιά τις τρεις περιόδους αυτές είναι ένα σημαντικό νούμερο. Τα βγάζουμε πέρα με το προσωπικό των παιδικών μας σταθμών, αλλά πάνω από όλα τα παιδιά αυτά υπάρχουν γιατί μας εμπιστεύεστε εσείς. Και αυτό είναι σημαντικό και θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Εμείς θα κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι είναι δυνατόν για να περάσουν δημιουργικά και όμορφα τα παιδιά αυτές τις μέρες, με όλες τις δραστηριότητες, με αθλητικές δραστηριότητες, με κολύμβηση, με κυκλοφοριακή αγωγή, στα γήπεδά μας, στα μουσεία μας, όπου ό,τι τους έχει λείψει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήταν υποχρεωμένα από τα πράγματα να, με τα διαβάσματά τους και με τα σχολιά τους να μην μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν. Δεκάδες φορές στις πόλεις και υπηρεσίες του Δήμου κάνουν πράξη στην πόλη που μαθαίνει, δημιουργώντας δίκτυα αναπτύσσοντας δράσεις και συνδραμορφώνοντας προγράμματα για την πόλη αλλά και τα παιδιά της. Ξεκινά και το φεστιβάλ Ταράτσα Φιλμ στη Λάρισα, με τους Λαρισαίους να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ταινίες σε 6 ταράτσες της πόλης, με την αίσθηση ότι βρίσκονται σε θερινό σινεμά. Έχει γίνει πλέον θεσμός και είναι ένας από τους αγαπημένους Λαρισαίων κάθε καλοκαίρι και ειδικά των σινεφίλ. Το 6ο φεστιβάλ Ταράτσα Film Festival Λάρισας ξεκινάει αύριο Τετάρτη 29 του μήνα με μεγάλες προσδοκίες ότι θα προσφέρει ακόμη καλύτερες καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές φέτος στις ταράτσες της πόλης. Ένα ξεχωριστό γεγονός. Μια μοναδική εμπειρία. Ταράτσα Film Festival από 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου σε 5 ταράτσες της πόλης της Λάρισας
θα προβάλλονται ταινίες, ώστε όλοι όσοι αγαπούν, αλλά όσοι και θέλουν να αγαπήσουν το σινεμά, και μάλιστα το σινεμά τον καλοκαιρινό, το θερινό και σε ταράτσα, να μπορούν να παρακολουθήσουν πολλές ταινίες. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά ταυτόχρονα το Ταράτσα Film Festival θα ταξιδέψει στα Μετέωρα, στην Καρδίτσα και στα παράλια της Λάρισας, στο Φεστιβάλ Μεθέα το Αιγαίο. Από την πλευρά της υπεύθυνη του φεστιβάλ, η κυρία Δήμητρα Μπαράτσι τόνισε πως σε 6 σημεία της πόλης θα παίξουν ταινίες, ευχαριστώντας τους διοργανωτές για την πραγματοποίηση και του φετινού φεστιβάλ. Το 6ο Ταράτσα Film Festival ανοίγει τις πόρτες του, ανοίγει τις ταράτσες του. Σε 6 σημεία της πόλης θα παίξουν ταινίες από το Φεστιβάλ Δράμας, Φεστιβάλ Λάρισας και το Γαλλόφωνο Κινηματογράφο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια και το Γαλλικό Ινστιτούτο που μας στηρίζει. Ευχαριστούμε τους εθελοντές και όσους αγαπούν τον κινηματογράφο. Ευχαριστούμε τη Λάρισα. Από τις 29 Ιουνίου ξεκινάμε με προφεστιβαλικές εκδηλώσεις και κορυφώνεται την 3η 5 Ιουλίου με την ταινία «Μαγνητικά παιδεία» και τη φιλοξενία του σκηνοθέτη Τάσου Γούση. Ο Αντιπεριφερειακής Τουρισμού κ. Γιάννης Μπουτίνας από την πλευρά του σημείωσε ότι φέτος θα υπάρξει πρόσβαση σε άτομα αναπηρία για να απολαύσουν το φεστιβάλ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Κώστας Αγοραστός δίνουν πολύ μεγάλη βάση στον κινηματογραφικό τουρισμό. Γι' αυτό συνδιοργανώνουμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις όπως το Art Food Festival και τώρα το Ταράτσα Film Festival. Για μια ακόμη χρονιά είμαστε συνδιοργανωτές στο Ταράτσα Film Festival, που έχει μια ξεχωριστή εμπειρία για κάποιον που δεν μπορεί να είναι προσβάσιμος σε ταράτσες. Υπάρχει ταράτσα η οποία είναι φιλικά προσκύμενη σε άτομα με ειδικές ανάγκες και θα μπορούν να αυτοί παρακολουθήσουν τις ταινίες του Ταράτσα Film Festival. Παράλληλα γίνεται μια φωτογραφική έκθεση παράλληλα με το Ταράτσα Film Festival με τίτλο «Πόλη από ψηλά, η πόλη της Λάρισας από ψηλά» σε συνεργασία με τη φωτογραφική Λέσχη Λάρισας. Πρόκειται σίγουρα για ένα διαφορετικό και άκρος καλοκαιρινό φεστιβάλ και του Σινεφίλ. Να μείνουμε στη Λάρισα και να δούμε την εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της πόλης που διοργάνωσε ο Κανά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Control, Alt, Delete, Copy Paste, Scrollarisma, Skip, Download, Enter. 32 παράθυρα ανοιγμένα στην οθόνη μου. Όλος ο κόσμος είναι εδώ. Έχω έρθει εδώ πάνω από 5 μέρες. Ούτε παράθυρο δεν έχει ανοίξει. 72 ώρες online. Είμαι συνδεδεμένη με όλο τον πλανήτη. Όλη η παρέα ψάχνει να τη βρει. Ούτε το τηλέφωνο δεν σηκώνει. 5.000 followers. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχεις πάθει κάτι σοβαρό. Θέλω όμως να ξέρεις ότι είσαι μόνη. Δεν ξέρω ποια παράθυρα έχεις αφήσει ανοιχτά. Το δικό σου όμως είναι κλειστό. Ούτε μία καλημέρα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το Κέντρο Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισα ΟΚΑΝΑ και το Εργαστήρι Ζωής πραγματοποίησε στην κεντρική πλατεία της Λάρισα εκδήλωση με στόχο την ανάδειξη των μηνυμάτων της πρόληψης κατά των εξαρτήσεων. Το μεγαλύτερο βραβείο μας το έχει δώσει η ίδια κοινωνία της Λάρισας, όλοι εσείς που το έχετε αγκαλιάσει. Και να ανοίξει τα φτερά του για να κάνουν ακόμα πιο σπουδαία πράγματα και τις επόμενες χρονιές. Θέλω να ευχηθώ σε όλους δύναμη και υγεία, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Και λέμε όχι στις εξαρτήσεις, ναι στη ζωή. Η ημέρα κατά των ναρκωτικών είναι μια δύσκολη ημέρα. Δεν είναι ακριβώς γιορτή, είναι μια ημέρα μνήμης, περισυλλογής και περίσκεψης. Πίσω από αυτή τη μέρα κρύβεται πολύς πόνος, φόβος οικογενειών, ανθρώπων που περνούν τη δικιά τους δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Το Λαρισινό κοινό ήρθε σε επαφή με τις δράσεις του έργου και τη φιλοσοφία του Κέντρου Πρόληψης ΟΚΑΝΑ και του Εργαστηρίου Ζωής, ταυτόχρονα ενημερώθηκε μέσω προβολών και σύντομων ομιλιών.
Στο Βόλο τώρα πραγματοποιήθηκε εχθές η πρώτη προπόνηση της ομάδας του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με πλήθος κόσμου να αγκαλιάζει με την παρουσία του την τοπική ομάδα της πόλης. Πρώτη προπόνηση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου για την ομάδα του Βόλου. Στο πλαίσιο της πρώτης προπόνησης έγινε και ο αγιασμός. Ο φυσιοθεραπευτής Γιώργος Σουλάκης, ο γιατρός της ομάδας Γρηγόρης Μανούδης, οι γυμναστές Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος και... Να καλωσορίσουμε τις ακαδημίες, τα κορίτσια και όλους εσάς βέβαια. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, υγεία, οικογενειακή ευτυχία. Φέτος θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να βοηθήσετε κι εσείς, ώστε η ομάδα να κάνει ένα παραπάνω βήμα από αυτό που κάνει κάθε χρόνο. Και φέτος έχουμε στόχους για καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο ψηλά στη βαθμολογία και όλος ο κόσμος να συζητάει θετικά για αυτή την ομάδα. Για να γίνει αυτό, δεν πρέπει κανείς από εσάς να λείψει από το γήπεδο. Αυτό ζητάμε. Ένα εισιτήριο, καθημερινή παρουσία μια φορά την εβδομάδα, να φέρνετε τα παιδάκια και μαζί με εσάς να έρχεται και ένας φίλος. Φέρτε έναν φίλο μαζί σας στο γήπεδο. Να χειροκροτήσετε την ομάδα, γιατί τα παιδιά αυτά πραγματικά αξίζουν πολλά. Θα το δείτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά σε 10 μέρες η ομάδα θα ολοκληρωθεί πλήρως με τις επόμενες 4-5 και αν χρειαστεί 6 προσθήκες. Καλή χρονιά, good season guys, strong work and win every Sunday. Οι προσδοκίες είναι υψηλές για το Βόλιο μετά και τη συνέντευξη που παραχωρήθηκε χθες από πλευράς του Προέδρου της ΠΑΕ, καθώς και Δημάρχου Βόλου κυρίου Μπέ, ο οποίος παρουσίασε και τον νέο προπονητή της ομάδος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ.